Καλησπέρα, Αστία Τσουρούλη. Λοιπόν, δώστε μας μια εικόνα της περιοχής. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην Αυλώνα? Ναι, γύρω στις 8.30 το πρωί είχε ληφθεί πληροφορία στην αστυνομία ότι στην περιοχή Αυλώνα βρίσκεται τον αριθμό στρατιωτών νοκατοχικών δυνάμεων και το προσπαθούσε σχηματόπλεγμα παράλληλα στη γραμμή της αντιπαράταξης. Ενημερώθηκαν αμέσως στα Ηνωμένα Έθνη, επισκέφθηκαν το μέρος, δεν διαπιστώθηκε να βρίσκεται οποιοδήποτε πρόσωπο εκεί, όμως διαπιστώθηκε να υπήρχε πρόχειρη περίφραξη με σιδερένιους πασάλους και σχηματόπλεγμα, το οποίο περίφρασε υποστατικό διάτρηση νερού που βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης. Και επίσης σε απόσταση περίπου 100 μέτρων διαπιστώθηκε να βρίσκονταν τρεις στρατιώτες των κατοχικών δυνάμεων. Αμέσως ενημερώθηκε όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για το περιστατικό. Η κατάσταση παρακολουθείται και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης λόγω του ότι είναι έδαφος της δημοκρατίας εντός της νεκρής ζώνης την ευθύνη την οποία έχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Μάλιστα.